Πάμε να δούμε τώρα το θέμα του μπλοκαρίσματος των λογαριασμών του Τραμπ στα social media, που εγείρει όμως ένα θέμα δημοκρατίας. Πάω να συναντήσω πάλι τον Τάσο Οικονόμου, ο οποίος έχει πάρει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον κύριο Μάριο Νότα. Τάσο, ο κύριος Νότας είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Να τον ακούσουμε πρώτα. Ναι, ναι. Κύριε Νότα, συμμερίζεστε την άποψη ότι παρά την ορθότητα της απόφασης του αποκλεισμού του Ντόναλντ Τραμπ από τα κοινωνικά δίκτυα, αυτή ήταν μια πράξη η οποία ενδεχομένως να κρύβει κινδύνους για τη λειτουργία της δημοκρατίας? Ακριβώς για το κατά πόσο υπάρχει αυτή η ορθότητα συζητάνε. Ναι, πιστεύω ότι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα και ως πλανητική κοινωνία, αλλά ακόμα και ως οποιαδήποτε μικρή κοινότητα πολιτών χρησιμοποιεί αυτά τα δίκτυα μαζικής δικτύωσης, όπως είναι τα κοινωνικά μέσα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εσείς πού το εστιάζετε ακριβώς αυτό το πρόβλημα? Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε και με ένα τυχαίο πολίτη. Εγώ σας λέω ότι ναι, θα μπορούσε να έχουμε πρόβλημα ακόμα και αν μια μεγάλη πλατφόρμα αποφάσιζε να φημώσει έναν οποιοδήποτε χρήστη. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως με ένα εκλεγμένο αρχηγό κράτους, όπου ένα μέσο, μία πλατφόρμα αποφασίζει να τον φημώσει γιατί θεωρεί, χωρίς θεσμικά όργανα να το έχουν αποφασίσει. Σας πάω, αν θέλετε, στο αντίστοιχο προηγούμενο με τη Χρυσή Αυγή εδώ στον χώρο μας. Εδώ υπήρξε η δικαστική βάσανος. Με άλλα λόγια, χρειάστηκε να χαρακτηριστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και πλέον με αυτή την απόφαση να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα, αν και βέβαια εδώ υπάρχει αντίλογος ότι κάποια μέτρα ελήφθησαν και πριν ληφθεί αυτή η απόφαση. Το αφήνω για λίγο. Τα εικόνες που είδαμε όλοι στο Καπιτόλιο, θα έλεγα ότι σόκαραν τον πλανήτη. Επίσης, είναι επαναλαμβανόμενο το αίτημα από τα κοινωνικά δίκτυα να καταπολεμηθεί, να υπάρξει ένα πλαίσιο καταπολέμησης της ρητορικής του μίσους. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το ότι η ισχύς των κοινωνικών μέσων, για αυτά τα οποία συζητάμε περισσότερο, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το Instagram κλπ, το TikTok το τελευταίο καιρό, είναι τεράστια. Στέκομαι σε αυτό γιατί δεν έχουν το αντίστοιχό τους στον δημόσιο τομέα αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες, που σημαίνει ότι προσφέρουν μια υπηρεσία, μια πλανητική υπηρεσία, η οποία έχει γίνει απαραίτητη σε τεράστιες ομάδες ανθρώπων για την καθημερινότητά τους και για το πώς επικοινωνούν με τους συμπολίτες τους ή με την αρχή. Και αυτές δεν υπάγονται σε κανέναν απολύτως έλεγχο, και αυτό είναι καλό και πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει. Ωστόσο, οι αποφάσεις τους με τις οποίες διαρριγνύουν, αν θέλετε, αυτή την αμφίδρομη σχέση και ξαφνικά ο αμερικάνικος λαός δεν μπορεί να ακούσει, και όχι μόνο ο πλανήτης, αν θέλετε, δεν μπορεί να ακούσει έναν εκλεγμένο, επιμένω ότι αυτή τη στιγμή και μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου και μέχρι ο Τραμπ να περάσει από καταδικαστική απόφαση της γερουσίας, γιατί ήδη έχει περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σωστά. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν νομιμοποιείται καμία πλατφόρμα να τον φημώσει για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί κάνει εκτιμήσεις. Κάνει εκτιμήσεις για το κατά πόσο είναι επικίνδυνα αυτά που λέει, κατά πόσο δημιουργούν, αν θέλετε, προκαλούν το πρόβλημα ή όχι. Είναι, όλα αυτά είναι εκτιμήσεις και αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με αδιαφανή τρόπο σε κέντρα αποφάσεων τα οποία δεν υπόκειται σε κανένα απολύτως δημοκρατικό έλεγχο ή άλλο. Ή αν θέλετε έστω crowdsourcing έλεγχο. Ή αν θέλετε κάποιο άλλο τύπου έλεγχο από αυτούς που έχουμε μάθει πλέον να εφαρμόζουμε στις τεχνολογικές μας κοινωνίες. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το tagging. Θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο εμείς οι ίδιοι οι χρήστες να διαβαθμίζουμε την αξιοπιστία είτε του Προέδρου της Αμερικής είτε κάποιου, για να έρθω σε αυτό που με ρωτήσατε, ο οποίος είναι υβριστικός ή απειλητικός ή διαχέει ρητορική μίσους. Υπάρχουν τρόποι. Είμαστε αρκετά όριμοι πλέον σαν διαδικτυακοί πολίτες για να μπορέσουμε να αυτορυθμιστούμε και να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Πολύ ενδιαφέρουσα, Τάσο, η συνέντευξή σου με τον κύριο Νότα και τα όσα σου είπε. Ένα σύντομο σχόλιο. Νομίζω το ζήτημα είναι σύνθετο, είναι σημαντικό και δεν θα υπάρξει εύκολη απάντηση σε αυτό και σύντομα.